κάλεσα τον κύριο Κώστα Παπαδάκη, είναι εις εκ των βουλευτών, είναι δύο ευρωβουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, άλλος είναι ο κύριος Αλαβάνος, που καταψήφισαν την καταδίκη, καταψήφισαν το ψήφισμα που καταδίκαζε, το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που καταδικάζει το τουρκολιβικό σύμφωνο. Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Αλήθεια. Αλήθεια, γιατί το κάνατε αυτό, κύριε Παπαδάκη? Καταρχήν, γνωρίζουν και οι πέτρες στην Ελλάδα, κύριε Πορτοσάλτε, ότι το ΚΚΕ έχει καταδικάσει και αποκαλύψει τεκμηριωμένα από την πρώτη στιγμή. Και να πούμε μάλιστα ότι, σαν σήμερα πριν 3 χρόνια, είχε βγει ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος από την πρώτη στιγμή, όταν συνήφθη το τουρκολιβικό σύμφωνο. Το που είναι και ανυπόστατο και απαράδεκτο. Και με τοποθετήσεις και του Γενικού Γραμματέα και με παρεμβάσεις. Τώρα σας δόθηκε η δυνατότητα να το κάνετε στο Ευρωκοινοβούλιο. Γιατί, ναι, γιατί καταδικάσετε? Λοιπόν, ναι, ναι. Όχι, τώρα μιλάμε για το συγκεκριμένο. Το μια στιγμή μπορείτε και δύο στιγμές όσο θέλετε, αλλά είχατε μια χρυσή ευκαιρία μαζί με όλους τους ευρωβουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου να προβείτε σε μια ενέργεια που δηλωτική της θέσεως κόμματος που εκπροσωπείτε. Έχετε πρόχειρο τον τίτλο της έκθεσης, γιατί πρόκειται για έκθεση και όχι για ψήφισμα. Έχετε μήπως πρόχειρο το τίτλο? Ο τίτλος είναι για την κατάσταση στη Λιβύη, όχι για το τουρκολιβικό σύμφωνο. Δηλαδή δεν τέθηκε σε ξεχωριστή ψηφοφορία το τουρκολιβικό σύμφωνο, αλλά υπήρχε ένα ενιαίο κείμενο για την κατάσταση χάρβαλο που υπάρχει στη Λιβύη. Και την οποία με την απόφασή σας να το καταψηφίσετε αυτό. Μια στιγμή θα σας εξηγήσω. Η μοναδική φορά που τέθηκε σε ξεχωριστή ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, και μάλιστα με ό,τι συνεπάγεται πολιτικά αυτό με μεγάλη καθυστέρηση 2,5 ετών, ήταν στις 7 Ιούνιου φέτος του 2022. Η καταδίκη του τουρκολιβικού συμφωνού με μορφή τροπολογία στην έκθεση πρόοδου της Τουρκίας. Και οι ευρωβουλευτές τότε του ΚΚΕ ασφαλώς και ψήφισαν υπέρ της καταδίκης. Όμως το πιο σοβαρό απ' όλα είναι ότι στο τωρινό ψήφισμα περιλαμβάνεται και η εξής τοποθέτηση. Λαμβάνει, λέει, υπόψη ότι η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, αυτή του Τμπεϊμπά, εξακολουθεί να είναι η μόνη κυβέρνηση που αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα. Πρόκειται δηλαδή για την ίδια κυβέρνηση, κύριε Πορτοσάλτε, και τις δυνάμεις που έστησαν με την κυβέρνηση Ερντογάν το τουρκολιβικό σύμφωνο. Και να θυμίσουμε ότι ο κύριος Δένδια, υπουργός εξωτερικών, κλείστηκε για ώρες στο αεροπλάνο προκειμένου να μην τους συναντήσει και να μην τους αναγνωρίσει. Εσείς γιατί λοιπόν το καταψηφίσατε? Ναι, λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν το ψήφισμα μιλάμε. Αν ήσασταν εσείς λοιπόν, κύριε Πορτοσάλτε, ευρωβουλευτής, και σας είχε τεθεί αυτό το ψήφισμα που αναγνωρίζει αυτή την κυβέρνηση και περιέχει και μια σύσταση για απόσυρση του συμφώνου, τι θα κάνατε? Γιατί το ζήτημα είναι ότι με την υπερψήφιση αναγνωρίζεις την κυβέρνηση και την προτρέπεις να το αποσύρει. Αυτό είναι το πραγματικά επικίνδυνο περιεχόμενο του ψηφίσματος, γι' αυτό και το ΚΚΕ είχε ευθύνη και το καταψήφισε. Ναι. Και αν ήθελε ο κύριος Κερίδης και η Νέα Δημοκρατία να είναι το ψήφισμα ξεκάθαρα ενάντια στο τουρκολιβικό σύμφωνο και όχι να υποβαθμιστεί και να χαθεί σε ένα σύνολο συστάσεων μέσα σε ένα κείμενο όπως ήταν αυτό της έκθεσης που ψηφίστηκε, γνωρίζει πολύ καλά πώς θα το κάνει. Δηλαδή να θέσει σε τροπολογία το συγκεκριμένο απόσπασμα για το τουρκολιβικό σύμφωνο και να υπερψηφιστεί η καταδίκη του. Γιατί δεν το έκανε? Ενώ γνωρίζουν πολύ καλά. Γιατί δεν το έκανε? Γιατί γνωρίζει πολύ καλά η Νέα Δημοκρατία ότι μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αλλά και στις άλλες πολιτικές ομάδες υπάρχει σημαντικός αριθμός ευρωβουλευτών που δεν θα την υπερψήφιζαν. Γι' αυτό λοιπόν αποδίδουν στο ψήφισμα ιδιότητες που δεν έχει και το εμφανίζουν σαν μια περήφανη νίκη της κυβέρνησης. Ενώ συνιστά μια δεν θέλω να εμφανίσω τίποτα και τίποτα. Όχι, δεν είπα για σας. Και το κοινό δεν θέλει να, κάνει, να εμφανίσει καμία νίκη της Νέας Δημοκρατίας ή ήττα κτλ. Δεν είναι και το πρόβλημά μας. Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Σύμφωνοι. Δεν λέω ότι αναφέρεστε σε μένα. Συμφωνώ. Δεν λέω ότι το λέτε για μένα, κύριε Παπαδάκη. Όχι, όχι. Αυτό που εγώ είδα είναι ότι απόρρισε το κοινό. Πώς δύο Έλληνες ευρωβουλευτές, αυτό είναι το θέμα. Είναι απαραίτητο να διευκρινίζονται αυτά τα θέματα. Λοιπόν, μήπως λοιπόν και εσείς θα έπρεπε να πείτε κάτι που να λέει ότι. Που να το εξηγήσετε αυτό το πράγμα. Εμείς τοποθετηθήκαμε και σας πούμε να ξέρετε καλά ότι το ΚΚΕ με μεγάλη ευθύνη αντιμετωπίζει τα κείμενα αυτά. Είναι πολύ σοβαρά ζητήματα.
τα οποία αν τα παίρνεις έτσι αψήφιστα ή αν τοποθετήσεις με ανευθυνότητα, δεν διαβάζεις το σύνολο του κειμένου, το οποίο έχετε, ξέρετε, το ΚΚΠ είναι μια μεγάλη εμπειρία, είναι πολλά χρόνια στην Ευρωβουλή. Ναι. Λοιπόν, και έχονται ζητήματα και θέματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά. Πάμε λίγο και στο κεντρικό θέμα, ότι λέτε δεν θέλετε να αναγνωρίσετε αυτή την κατάσταση. Απ' την άλλη πλευρά, και εμείς, και εγώ από ό,τι κατάλαβα και από την θέση τη δική μας, και εμείς, ναι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, ότι είμαστε με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, αλλά η υπουργός των Εξωτερικών έκανε αυτή την κίνηση και υποχρεώθηκε και ο κύριος Δένδιας να κάνει μια άλλη κίνηση, και εν πάση τόσο είμαστε γενικώς σε μια κίνηση. Ναι, η οποία δεν ξέρω και τι αποτέλεσμα παράγει, αλλά εσείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αυτό θέλω να διακριβώσω. Το κάνετε γιατί δεν θέλετε να έχετε πάντα κάτι αυτόνομο, να κάνετε πάντα κάτι ξεχωριστό και εντός Ευρωκοινοβουλίου. Δεν υπάρχει. Αν ήταν έτσι, γιατί δεν δέχεστε την αυτό. Αν ήταν έτσι τότε τον Ιούνιο, στις 7 Ιούνιου του 22 που ψηφίσαμε την καταδίκη του Τουρκολιβικού Συμφώνου, δεν θα την είχαμε κάνει, ξέρετε, αν υπήρχε τέτοιο ζήτημα. Το ζήτημα είναι αλλού, ότι εδώ συνειδητοποιούνται καλύτερα οι μεγάλες ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, που βομβάρδισαν και διαμέλισαν μια χώρα, τη Λιβύη, το 2011, και τότε μόνο το ΚΚΕ είχε καταδικάσει εκείνη την εξέλιξη και λέγαμε τότε ότι ανοίγει ο ασκός του αιώλου. Και σήμερα βλέπουμε, γιατί βεβαίως και εκείνη η επέμβαση ήταν το θερμοκήπιο που δημιούργησε και διευκόλυνε τα σχέδια και της κυβέρνησης Ερντογάν, μεταξύ άλλων όλων των σχεδίων που αναπτύχθηκαν στην περιοχή και προχώρησε στην σύναψη του Τουρκολιβικού Συμφώνου. Άρα λοιπόν είναι η υπερελιστική επέμβαση που τότε δρομολογήθηκε και είναι αυτή που άνοιξε τον ασκό του αιώλου στην περιοχή. Ναι, τώρα πάλι μου τα βάλετε, πάλι υμπεριαλισμούς, βάλετε πολλά πράγματα που δεν νομίζω ότι χρειάζονται όλα αυτά. Ναι, αυτή είναι η προκύπτει το ΚΚΕ, οι ευρωβουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, να μην καταψηφίζουν το Τουρκολιβικό Σύμφωνο. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Τώρα, άμα δεν θέλετε να ακούσετε. Όχι, θέλω να ακούσω. Θέλω, μα δεν θα σα καλούσα αλλιώ. Δεν έχω λόγο να μην θέλω να σα πω από την ώρα που σα βάζω εδώ. Να πείτε τα πείτε. Και να καταλάβουν και να βγάλουν κριτήριο για τη θέση του ΚΚΕ. Μάλιστα. Οκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ. Καλημέρα σας.